το λεωφορείο τώρα δεν το παίρνει από εδώ να στρίψει αριστερά. Α, Γιάννης Χωστός, σε ώρες μη αιχμής. Ακόμα και με την παρέμβαση που έγινε στο πρόχειρο κυκλικό κόμβο της περιφέρειας Κρήτης, το τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να στρίψει. Δεν γίνεται. Για να την κάνω, πρέπει να θα πέσω και απέναντι. Η μελέτη λέει ότι θα κατασκευαστεί άλλο ένα roundabout, εδώ που βγαίνει το φορτηγό. Κοιτάξτε τώρα εδώ ένταση, λόγω της κίνησης. Αυτοί ήδη τρακάρανε. Είναι ντροπή. Τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα, ο μόνιμος πονοκέφαλος και στη λεωφόρο Ικάρου. Αναγκαστικά όλοι μπαίνουν στο αντίστοιχο ρεύμα κυκλοφορίας. Καταγράφονται από τους επισκέπτες μας και είναι μια εικόνα η οποία βγαίνει προς το εξωτερικό, δεν μένει μέσα στην Ελλάδα μας. Περισσότερη αστυνόμευση στα roundabout που είναι πολλά είναι λάθος κατασκευασμένα, διότι υπάρχει παράνομη στάθμευση. Όταν υπάρχει θέληση, από όλες τις πλευρές τα πράγματα θα φτιάξουν. Να μην ντροπιαζόμαστε τέλος πάντων και εμείς στους πελάτες. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην οδό Μητσοτάκη, στην πλατεία 18 Άγγλων και στην καρδιά του Ηρακλείου. Τώρα κολλήσαμε. Αυτό είναι συνήθες φαινόμενο εδώ. Τα ταξί εδώ. Πρέπει να το ανοίξει το λεωφορείο, γιατί το λεωφορείο είναι 12 με 13 μέτρα που θέλει μεγάλο κύκλο στροφής. Εδώ τώρα κολλήσαμε. Παντού λοιπόν. Έχουμε και το εξής παράλογο και παράδοξο, τα παρκαρισμένα στην κάθοδο. Φανταστείτε λοιπόν δύο λεωφορεία, ένα που ανεβαίνει ή αστικό να κατέβει τουριστικό. Εδώ τώρα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με τα παρκαρισμένα, δεν περνάει διότι είναι τα μηχανάκια τα οποία μπλοκάρουν την είσοδο ώστε να μπει μέσα το τουριστικό λεωφορείο. Αν ήταν από πάνω κλαδί τώρα δεν περνούσαμε. Τα ακλάδευτα δέντρα προκαλούν επιπλέον προβλήματα στην κίνηση των τουριστικών λεωφορείων, όπως Λεωφόρο Δημοκρατίας και Χαριλάου Τρικούπη, με συνέπεια οι οδηγοί να αναγκάζονται να εισέλθουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Δεν το περνάει με τίποτα. Με αρκετές δυσκολίες στη διέλευση και στη Λεωφόρο Πλαστήρα, όπου το πούλμαν δεν μπορεί να στρίψει στους κυκλικούς κόμβους, ενώ οι δύο θέσεις για τα τουριστικά λεωφορεία έχουν καταληφθεί από γιο ταχύ. Ένα μεγάλο ποσοστό του προβλήματος λοιπόν, 70 με 80%, είναι το άναρχο παρκάρισμα. Θα το πάρουμε και ένα καφεδάκι, το φέρουμε. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη βοήθεια του Συλλόγου Διοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Προκλήθηκε λόγω της ανάδειξης πολλών κυκλοφοριακών και άλλων διαχρονικών προβλημάτων στην εκπομπή «Ώρα Εχμής» του κυρίου Μάνου Δασκαλάκη. Σίγουρα απαραίτητη είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων.